την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα στελέχη της περιφέρειας Πελοποννήσου Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και να ανταλλάξει ευχές για το 2014 και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Στατούλης, κατοικοποιεί τις πίτες των εργαζομένων παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Γιώργου Δέδη, της κυρίας Κωνσταντίνας Νικολάκου και των κυρίων Άγγελο Παπαγγελόπουλο, Νίκο Πετρόπουλο, Θανάση Πισημίση. Πάνω στην εκδήλωση ήταν και εργαζόμενοι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ενώ αντί για το φλουρί έγινε κλήρωση και οι τυχεροί πήραν 3 μέρες άδεια. Θέλοντας να αναβαθμίσω πλέον την αναγκαιότητα που υπάρχει για τη δημιουργία ενός νέου κοινωνικού συμβολέου, μιας κοινωνικής αλληλεγγύης, η οποία δεν θα επιδέχεται ακραίες ιδεολογικές προσεγγίσεις, ιδεολογήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον σημερινό κόσμο, με τη σημερινή πραγματικότητα, με το σημερινό πολιτικό παγκόσμιο διακύβευμα. Αλλά έχουν όμως άμεση σχέση με την παράδοση αυτού του τόπου. Μια παράδοση που την εγκαταλείψαμε στην βάση κάποιου νέου βαρβαρισμού που δεχτήκαμε. Μιας παράδοσης που την αφήσαμε περιθώριο γιατί ποτέ μπορέσαμε σωστά να την ανανώσουμε. Μιας παράδοσης η οποία σταμάτησε πλέον να αποτελεί τον οδηγό και τον φάρο μας στην προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων, για την ανάπτυξη μιας ευρύτερης παιδείας και μιας ευρύτερης κουλτούρας, για τον απεγκλωβισμό μας από όλες αυτές τις ταραχοποιές σκέψεις οι οποίες προσβάλλουν βάναυσα τα ατομικά δικαιώματα, την ανθρώπινη προσωπικότητα και δημιουργούν σκηνές παραλόγου, σκηνές εξαιρετικής βίας, σκηνές που δεν μπορούν να έχουν καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα και την ελληνική ιστορία. Και θα ήθελα να πω και ένα συγχύριο ότι δεν μπορώ να μην συγχυρίσω συναισθηματικά. Σήμερα, με την κοπή της πίτας στην Κορινθία, κλείνει ο κύκλος σε όλες τις ενότητες που τις έχουμε επισκεφτεί. Μια χρονιά το 2014, όπου για την Περιφερειακή Αρχή είναι μια χρονιά εκλογών. Για μας είναι μια χρονιά όπου οι Πελοποννήσιοι πολίτες καλούνται να επιβεβαιώσουν τη στήριξη του 2010 και να αναγνωρίσουν τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται και ότι εμείς είμαστε εκείνοι που τιμήσαμε την εμπιστοσύνη τους. Δεν είναι δυνατόν να μην εντοπίσω τη διαφορετική δική μου ψυχολογία από τη μήτα του 11 και του 12 και του 13 και του 14 εδώ στην Κορινθία. Ξέρετε, όταν ξεκινήσαμε με ένα τολμηρό πολιτικό εγχείρημα από τον κύριο Τατούλη, είμαστε όλοι από διαφορετικούς νομούς και ανήκαμε σε διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις. Σήμερα, μετά από 3,5 χρόνια, ο κύριος Παπαγγελόπουλος έχει γίνει ο φίλος μου Άγγελος, ο κύριος Πισημίσης έχει γίνει ένας δικός μου άνθρωπος ο Θανάσης και ο Γιώργος Οδέμης, ο οποίος τότε για μένα δεν ήταν τίποτα, είναι ένας βασικός συνεργάτης, ο οποίος παλεύει μαζί με όλους μας για να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματικό το έργο της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ένα έργο για το οποίο δουλέψαμε όλοι μας. Όλοι μαζί στις προκλήσεις των καιρών και στις δράσεις μας που πρέπει να είναι τέτοιες που να βοηθήσουν ολόκληρη την κοινωνία μας, γιατί ολόκληρη η κοινωνία ελπίζει στην περιφέρεια και τις δράσεις της περιφέρειας, ως ίσως μοναδικό αποκούμπι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, πρέπει με τη δράση μας, με την λειτουργία μας, με τις υπηρεσίες μας, με τις παρεμβάσεις μας, να πάμε τα πράγματα ένα βήμα πιο μπροστά. Η συμβολική αυτή γενική εκδήλωση είναι μια ευκαιρία και μια γρήγορη ανασκόπηση και απολογισμού, αλλά και ενός προγραμματισμού. Ζούμε σε μια πολύ δύσκολη και ίσως έχει γίνει έθιμο τα τελευταία χρόνια. Κάθε χρονιά να δούμε το πόσο δύσκολη είναι η Ελλήνη που
κάνει ένα σύντομο το κεφάλι. Εμείς από την αρχή οδηγηθήκαμε με γνώμονα του κοινού σου πέρα σε μία δράση έργων, παρεμβάσεων, υποδομών, επιλογών και παρεμβάσεων για την ανάπτυξη και του νομού μας και της περιοχής, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι μόνο η παραγωγική ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη είναι η απάντηση σε αυτό που είναι η παραγωγική μας. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός ο δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Εντι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Εντι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου.